Γεια σου, Άγγελε. Χαίρετε, Παναγιώτη. Μισό λεπτό να πάρω και τα γυαλιά. Για πες μας τι βλέπουμε εδώ πέρα. Μου τα έπρεπε και εμένα λίγο πριν. Κοίταξε να δεις. Όποιος ακούει τη Δημήτρου, σου λέει τι έκανε ο Μακάκας. Πήγε και έδωσε τόσα λεφτά για 1600. Όποιος μπαίνει μέσα, αναθεωρεί αυτομάτως. Και 60 να μου λέγανε τώρα που το έχω οδηγήσει, θα το έπαιρνα. Ειλικρινά σου λέω. Για πες μας αρχικά τι είναι. Τι είναι. Έχουν δει λίγο τα παιδιά, αλλά... GR Yaris Circuit Pack. Είναι ένα τρικυλινδράκι 1600 των 261 ύπων, το οποίο με 10 χιλιάρικα πάει 420 άλογα, μπαμ μπαμ. Και φοράει τα φρένα από Σούπρα, σφυρίλατα ζάντες. Καλά, σφυρίλατα στο μοτέρ δεν χρειάζεται καν να το πω. Λέω υποδύναμη και κυβικά, το καταλαβαίνουν όλοι οι γνώστες. Είναι όλο αλουμίνιο. Όλο το αμάξι είναι αλουμίνιο. Είναι 1280 κιλά. Είναι για μέχρι 4 άτομα. Δεν το συνιστώ για κανένα οικογενειάρχη. Με τίποτα. Καταρχήν θα βασανιστεί με τη βενζίνη. Και με 2-10. Με 2-10. Μας συμφέρει να βάζουμε μεθανόλη. Για μένα, σαν άγγελος, ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω. Και δεν το είχα οδηγήσει. Έχω πάρει το Alfa το 45, το Type R Test Drive, το i20. Όλα τα αμάξια της κατηγορίας, της καλής κατηγορίας, τα έχω οδηγήσει. Αυτό το έκλεισα χωρίς να το έχω οδηγήσει. Έχει να πει πολλά. Ναι. Για πες μου και αυτό που μου είπες για την πρώτη μέρα που το πήρες. Γιατί είχε ενδιαφέρον για πολλούς, πιστεύω. Το πήρα, φαίνεται και από την ασφάλεια αυτό, έτσι. 6 ώρα το απόγευμα, 3 Σεπτέμβρη, Πασόκ, ζητώ το Πασόκ. Και 12 η ώρα το πρωί πήγαμε 1450 χιλιόμετρα να μου αλλάξουν λάδια. Πιστεύω πολύ λίγοι. Δεν το έχουν ξαναδεί αυτό. Ναι, λογικό. Πού πήγες, μου λέει, πήγα 2 φορές Καλάβρητα, πήγα μια Αθήνα, γύρναγα από εδώ, από εκεί. Πολύ γύρω. Δεν υπάρχει αμάξι να βρει περισσότερο στην Πάτρα. Αφού μόλι μέρα έξω. Για πες μας και όλα στη διαφορά που έχει το circuit σύστημα με το απλό. Καταρχήν να πούμε ότι το απλό ξεκινάει από 42.600. 47.5. Το απλό συν GPS. 5.000. Καλά, ναι. Toyota, αυτό να το λέμε έτσι. Να τα πούμε όλα. Ναι, τι, να τα πούμε. Και εδώ πέρα παίρνεις φρένα από Σούπρα στα 50-810, φρένα από Σούπρα, ζάντες 1 κιλό, τρία διαφορετικά τόρσεν, διπλά ψαλίδια πίσω. Με λίγα λόγια, βγάζεις πίσω καθίσματα, βάζεις roll ball, πυρόσβεση και είσαι για ανάβαση. Είσαι έτοιμος, δεν χρειάζεσαι τίποτα, ούτε ένα ευρώ. Όσο και να το πειράξεις, δεν χρειάζεσαι φρένα. Τα φρένα του είναι... Τόσο που είναι... Είναι ασύλληπτα. Άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις. Έχει μεγάλη διαφορά. Με σταματάνε και μου λένε, καλά ρε φίλε, πώς ξεκινάει έτσι. Εντάξει, παίζει ρόλο ότι είμαι κι εγώ 60 κιλά άνθρωπος, έτσι. Παίζει ρόλο αυτό. Είναι όλο το σύνολο. Είναι. Είμαστε και οι δυο 1340 κιλά. Να βάλω κι άλλον έναν, 1400. Όλα τα άλλα στην κατηγορία του είναι από 1600 και πάνω. Και τι είναι, 390 αμάξι. Ναι, αλλά είναι το πρώτο WRC που βγήκε, αυτοκίνητο, που είναι πιο πλατή από το Integrale. Αυτό είναι το στοιχείο του. Αυτά δεν θέλουν να τα ακούνε πολύ. Δεν θέλουν να τα ακούνε, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, άμα έβγαινε Evo, Evo 12-19, πιο Evo θα ήταν τώρα, ή η Breza, δεν θα το κοίταγα στην Toyota, παιδιά. Δεν λέω ψέματα. Αυτά ήταν τα γνωστά. Καταρχήν για μένα το Evo είναι το απόλυτο αυτοκίνητο οδήγησης. Είναι για όλα. Είσαι και η οικογένεια. Ναι. Εδώ δεν μπορώ να βάλω τρία παιδιά μέσα. Παιδιά μπορώ να βάλω τρία. Βαλίτσα δεν μπαίνει. Έχουν μάλλον την τύχη να το βλέπουν στην Πάτρα, γιατί είμαι από Ρίο, οριωμένο. Το καλοκαίρι φέτος θα το βλέπουν στην Κέρκυρα που πάμε για δουλειά. Και είναι και τυχεροί και στην Κεφαλόνια, γιατί έχουμε και εκεί δουλειά. Οπότε ως τις από αυτά τα τρία μέρη χαίρουν προνομίων. Γιατί σήμερα που είχαμε και τη συγκέντρωση στη Βάρκιζα, δεν είδα άλλο.
Πίστευα να δω ένα με 42, ένα με 47, να δω ένα άλλο ένα GR, ρε παιδί μου. Γενικά είναι αυτό που σου είπα και εγώ, ότι δεν κυκλοφορούν. Και εγώ δηλαδή και εγώ δύο φορές έχω δει. Και μην είχε δει και το facelift. Δεν ξέρω τώρα. Το πιστεύω. Φρένο θα κοιτάς, το είπα. Θα κοιτάς, ναι, τα φρένα. Ναι, τα φρένα. Τα φρένα. Για να μας το δείξεις και λίγο μέσα. Μέσα. Εν τω μεταξύ είναι τελείως αθόρυβο. Δηλαδή είναι τώρα, στο ρελαντί, τώρα επειδή είναι ζεσταμένο. Τώρα έτσι πως είναι, δηλαδή είναι. Πάνω από τις χίλιες στροφές ακούγεται λίγο περισσότερο. Μόλις πέφτει το ρελαντί, τότε μπορείς να ξεκινήσεις. Είναι κιόλας. Και το τρικύλινδρο. Κάτσε, πρέπει να κλείσω την πόρτα για να βλέπουμε το κοντέρ. Ανοίγω το παράθυρο. Συγγνώμη, δεν είναι εγώ ή το γιώτα αυτή. Δεν τ' αρέσει πως αυτό. Κατανάλωση το 12,8 είναι 0. Κατά τον άλλο, πάνω κάτω, εσύ που βλέπεις σε χαλαρούς ρυθμούς, πας καθόλου με χαλαρούς. Δεν πολύ πάω με χαλαρούς, αλλά επειδή έχω πάει κιόλας. Πάτρα Βενιζέλος και Γύρνα με 9,8 και 9,7. Σε κανονικούς 140, ρυθμούς. 140, σου λέω και 130 με 140. Και κανένα 200 άρια. Ναι, κατάλαβα. Το πολύ. Σε πολλά που μου είπες πριν ότι σε πατήματα και τέτοια. Τίποτα, πάμε είσαι και 30, δηλαδή. 50 λίτρα. Παίρνει το δεπόζιτα, είναι 50. Έχει μεγάλο. Αυτό ρουφάει. Τι θα βάλουν. Θα βάλανε πρώτα 40, 45, θα ήταν ότι τελειώνει η βενζίνη. Στα 180 χιλιόμετρα 200 θες βενζίνη στο πάτημα. Λέω και πολλά. Εντάξει. Θες βενζίνη. Λογικό, εντάξει. Εδώ έχουμε φάει ένα τέταρτο. Εγώ έβαλα στη Βάρκιζα βενζίνη, έτσι. Έχουμε φάει ένα τέταρτο και έχουμε κάνει 82 χιλιόμετρα. Και με είδες να τρέξω πουθενά. Πίσω σου ερχόμουν. Ναι, ναι. Εντάξει, τον κυφισώ λίγο εκεί για να μην σε τρενάρω. Πολλή ώρα που περίμενες. Εντάξει, οπότε καλά, λογικό σα πω αυτοκίνητο. Κοίταξε, έχει απίστευτο. Δεν γίνεται και να μην έχει. Δεν γίνεται. Δεν, η κατανάλωση δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η κατανάλωση δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όπως μου είπες κιόλας, ήξερες γιατί. Ήξερα για την κατανάλωση και περίμενα να μου και παραπάνω. Να σου το πω διαφορετικά. Ναι, κατάλαβα. Και να σου πω και την άλλη. Επειδή έχω και ένα Φάμπια. Χιλιάρι. Φίλτρα λάδια σε αγωνιστικό αυτοκίνητο. Γιατί είναι αγωνιστικό. 84 ευρώ. Και πάω στη Σκόντα για το χιλιάρι. Και μου λέει 113.
Τι λες ρε φίλε, του λέω. Τι λες ρε φίλε. Έχει κρατήσει ουσιαστικά τις τιμές του, τουλάχιστον του απλού Γιάρης. Ναι, οι τιμές είναι Ιάπωνας. Δεν δέρνουν εκεί. Σπάσε κανένα προφυλακτήρα, εκεί... κανένα φανάρι. Εκεί γδέρνουν. Εκεί όλοι γδέρνουνε. Εντάξει, λογικό κάπου πρέπει να πάρουν γιατί. Ναι, να πάρουμε. Για δείξε μας λίγο τα mod που είχε εκεί πέρα. Το μπαρόμετρο δεν το έχουμε μέσα στο κοντέρ, έτσι. Εδώ πέρα είναι τα συστήματα που τη δουλεύει και πάμε. Στο μέλι. Εδώ είναι το μέλι. Track είναι το 50-50. Το βλέπεις το κοντέρ? Ναι, ναι, βγάζει. Τώρα δεν δουλεύει τίποτα. Μόνο το ραντάρ δουλεύει του φρένου. Άμα σου πεταχτεί γατί, σκυλί, άνθρωπος. Μόνο του. Ναι, ναι, ναι. Μόνο του. Το αλλάζει και εν κινήσει. Δεν έχει πρόβλημα. Σε όλα, και στο δηλαδή 50-50 κτλ. Όλα. Όλα. Δεν σου λέει κάποια συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Όχι. Το 60-40, αυτό που ξεκινάει, ναι, δεν πρέπει να απενεργοποιεί. Μόνο okay. Το start stop να απενεργοποιεί. Ναι. Δεν μπορεί να βγάλει ESP κτλ. Σε αυτό. Οπότε αν το αφήσει έτσι, ουσιαστικά τίποτα δεν βγάζει, μπαίνει σαν ένα. Το 60-40, πα μέσα στην πόλη. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και δεν έχει πρόβλημα. Ή ταξίδι. Άμα δεν θε να. Τέτοιο, εγώ δεν μπορώ να πάω έτσι. Αυτό είναι για μεγάλου ανθρώπου να το πάρει. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ είμαι νευρικό. Στο sport. Αυτό που δεν μου αρέσει σε αυτό το αυτοκίνητο, γιατί όλα μου αρέσουν, αλλά αυτό που δεν μου αρέσει είναι ψεύτικο ήχο στα ηχεία. Για ποιο λόγο. Κάνει. Αμέ. Ω το sport. Στα άλλα. Σε αυτό, στο sport. Όταν το πάρει το άλλα, τα άλλα τα GR δεν έχουν sport, έχουν μόνο τετρακίνηση, τέλος. Αυτό έχει τρία προγράμματα. Ψεύτικο ήχο στα ηχεία. Αυτό δεν θα το ήθελα. Δεν το έχει επιλογή να βγει κάτι. Όχι, πρέπει να πας να το βγάλεις και χάνεις και την εγγύηση μου. Πάνε καλά. Το Ιώτα λένε τα δικά τους. Ό,τι θέλουν λένε. Ναι, κλασικά. Έτσι. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με χαλάνε σε αυτό το αυτοκίνητο. Το άλλο είναι ότι. Είναι αυτό που σου λέω, επειδή είναι τρικύλινδρο, ουσιαστικά επειδή δεν μπορεί να βγάλει μόνο του πολύ. Ξέρεις, ήχο, σαν εύω, σαν τέτοια. Και δεν κάνει. Δεν βγάζει. Ήχο. Κάνει πιο φύσιμα, κάνει. Σαν τέτοια. Φύσιμα. Δεν βάζω εξάτμιση, ξέρεις για ποιο λόγο. Για να μην χάσω τον ήχο του μοτέρ. Α, γιατί ναι. Δεν δηλαδή. Θέλω να ακούω πίσω. Από πίσω θες θέλω να ακούω μπρος. Αυτό το πράγμα που κάνει δεν υπάρχει. Μέχρι 2,5 σε πάνω. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και σκέφτομαι το δευτερότητο και τριτοτέταρτο τι κάνει. Κατάλαβα τι λες, ναι, ναι. Και η αγριάδα. Καταρχήν, επειδή στην Ελλάδα οδηγάνε όλοι από αριστερά, είναι γρήγοροι και δεν ακούνε, δεν βλέπουνε φώτα, δεν βλέπουνε τίπα. Κάνω ένα κατέβασμα, το τουρμπίζω. Ξέρεις πως ξεφανίζω, από την στην άκρη. Γι' αυτό πες, δεν χρειάζεται εξάτμιση. Καλά, γενικά και που έχω δει από εξάτμισης, εντάξει, δεν κάνει και θόρυβο, δεν παίρνει πολύ. Αν θα του βάλω εξάτμιση, θα του βάλω την Ακράποβιτς και θα πάω να την βάλω και στη Σλοβενία. Δεν θα δώσω εδώ τα μισή χιλιάρικα. Την παίρνω με ένα μισή χιλιάρικο από εκεί. Θα κάψω 1000 ευρώ βενζίνη. Εντάξει, δεν πειράζει να πω και βόλτα. Θα ευχαριστηθείς κιόλας. Θα κάτσω και 5 μέρες, θα κάνω διακοπές. Είπε, δεν συνιστάται αυτό για ανθρώπους που κοιτάνε κατανάλωση. Αυτό θα το πάρει αυτός που δεν τον ενδιαφέρει η κατανάλωση. Αυτός που τον ενδιαφέρει γιατί έχει κατανάλωση. Κατανάλωση έχει γιατί έχει γκάζι. Και για να βγάλει γκάζι. 261 άλογα διαθέσιμα στις 3.000 τροφές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά. Άμα ήθελα. Για ευθείες θα πήγαινα να πάρω κανένα ουντάκι με 10 χιλιάρικα μεταχειρισμένο. Θα τούρνε και άλλα 10 χιλιάρικα, 20, 30 χιλιάρικα. Θα το έκανα 600-700 άλογα και θα ήμουν ευθειάκιας. Το θέμα είναι ότι αυτά τα 600-700 άλογα, εκεί που πάω όπως πάω εγώ, δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, μα και γι' αυτό το πήρες. Ουσιαστικά ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει. Δεν θέλω ευθείες, δεν έχω οικογένεια, δεν θέλω οικογένεια, δεν θέλω παιδιά να τα ακούνε και οι γυναίκες. Δεν θέλω ούτε οικογένεια ούτε παιδιά προς το παρόν. Και επειδή έχω περάσει και άσχημα τα τελευταία χρόνια, είχα ένα πολύ σοβαρό τρακάρισμα που μου στέρισε την υγεία μου στην ουσία. Ξεδίνω εδώ πέρα τώρα. Ότι είμαι με το πόδι κολλημένο, είμαι με το πόδι κολλημένο. Και εδώ πέρα έχουμε τα ευρωπαϊκά τα κόλπα. Και τις τιμές άλλες. Καλά, καλά. Τιμές άλλες.
Στην Ελλάδα έχουμε τιμές άλλες. Το ακριβότερο γιάρις είναι στην Αμερική που δεν πουλιέται, μόνο για συλλέκτες, $58,000. Στην Ελλάδα έχει 5810 εδώ. Και τώρα Γερμανία 34. Αγγλία 34 λίρες, χιλιάδες λίρες. 38 έχει στη Φιλανδία. 38.000 ευρώ στην Φιλανδία. 36 στην Ιταλία. Εδώ πέρα ο κούλης μας λέει 5810. Γιατί έρχεται, λέει, από Ιαπωνία. Και από πού θες να έρθει, ρε φίλε, Ιαπωνικό αμάξι, από τη Βουλγαρία. Γίνεται αυτό. Και αυτό τα φέρνει εδώ, λέει, από ευρωπαϊκά. Βέβαια. Αλλά, βέβαια. Αλλά... Δεν υπήρχε. Εγώ περίμενα το καράβι να έρθει 8 μήνες. Δεν υπήρχε να το. Πόσο δεν έκανες παραγγελία? Το έκανα 8 Μάρτη, το παράγγειλα, και το πήρα 3 Σεπτέμβρη. Πίστα δεν το έχεις βάλει. Πώς δεν το έχω βάλει? Πού? Μέγαρα. Και? Δεν σταματάγανε οι μηχανές για να κάνω εγώ. Να έχω μετρήσει χρόνο και τέτοια δεν έχω μετρήσει μέγαρα. Δεν έχεις μετρήσει καθόλου? Όχι. Σέρες τα άξιζε. Σέρες είναι καμία σχέση. Αξίζει ή πήγαινα με τη είναι μηχανή. Άλλη πίστα. Άλλη πίστα. Πήγαινα με τη μηχανή σέρες. Δεν συγκρίνεται. Η πίστα στις Σέρες τώρα με τα μέγαρα. Και εκεί θα ήταν ώρα να δεις. Και νομίζω ότι τα είχαν κλείσει για ένα διάστημα τα μέγαρα. Ρε φίλε, θέλω GPS. Είναι αγωνιστικό. Και πώς θα μετρήσω το χρόνο στην πίστα, αφού είναι αγωνιστικό? Δεν σου έχει καθόλου εκεί στην οθόνη τίποτα? Δεν μετράει δηλαδή χρόνους, τίποτα, 0%? Τίποτα. Ναι, γιατί συνήθως θα βάζω στα σπορ μοντέλα και σε αυτά. Όχι, ντράγκι. Όλα από εκεί. Εσύ είδες το ντράγκι? Είδα. Το βάζω πάνω μια εβδομάδα και ξεκινά. Δοκιμαστικά. Αντού, ανηφόρες, κατηφόρες, σώματα. Να δούμε τις διαφορές. Ναι, είναι ερπετό το αυτοκίνητο. Ερπετό. Ούτε αναρτήσεις, να βάλεις άλλες χρειάζεται. Τα λαστιχάκια που το δίνουν είναι πολύ καλά, εντάξει, είναι μαλακά, το ξέρεις. Έχω πάρει άλλο ένα ζευγάρι. Τα παίζω. Ποια φοράει? Τους πιλότους, τα 4S. Μισελέν. Ναι, Μισελέν. Τα λέει ο πιλότος γιατί όλη η Ελλάδα έτσι τα λέει. Διάσταση θυμάσαι? Νομίζω 2.35. 2.25, εντάξει. Και πίσω 2.25 φοράει. Τα ίδια. Απλά πίσω είναι λίγο πιο έτσι, αν το δεις. Ναι. Γιατί σε βάζει είναι η πρώτη τετρακίνηση που σε βάζει μέσα στο δρόμο κόλλος. Το καταλαβαίνεις, τώρα θα γελάνε. Αυτοί που οδηγάνε Εύω ή Μπρέζα θα γελάνε. Το καταλαβαίνω και εγώ έτσι έλεγα. Να έρθω να τους πω μια βόλτα και θα καταλάβουν. Τι λέω. Ναι. Καλά τώρα να δεις μόλις ανεβάσεις το βίντεο. Τι έχουν να χώσουν από κάτω. Τι έχουν να χώσουν από κάτω. 50.000, 40.000 γιάρης και έπαιρνα εγώ Φεράρι. 50. Έχει, ναι, ο Έλληνας έπαιρνε και το χάος με τα 50.000. Άγγελε, σε ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή, κάτι θα κάνουμε. Οπωσδήποτε. Κάτι θα κάνουμε.